Τα νοσηλευτήρια βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση νέου κύματος κορονοϊού. Στο μεταξύ, ελλείψεις παρατηρούνται σε φάρμακα, με το Υπουργείο Υγείας να καταβάλει προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος. Την ώρα που η Κύπρος σημειώνει πτωτική τάση στα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού, τα κρατικά νοσηλευτήρια και επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή συνεχίζουν να δίνουν τη δική τους μάχη με τον αόρατο εχθρό, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα σύμφωνα και με τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας. Η σημερινή κατάσταση δείχνει ότι υπάρχει μια μείωση εισαγωγών ασθενών με κορονοϊόν, αλλά από την άλλη υπάρχουν όμως και περιστατικά τα οποία νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας διασωληνωμένα. Και αρκετά ύποπτα περιστατικά για τα οποία αναμένουμε τα αποτελέσματα κατά πόσον είναι θετικά ή αρνητικά. Στίχημα για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, η ετοιμότητα των κρατικών νοσηλευτηρίων σε περίπτωση που υπάρξει νέο κύμα ασθενών με κορονοϊό που θα χρειαστεί νοσηλεία. Έχει ολοκληρωθεί και η πρώτη φάση όσον αφορά τις μονάδες εντατικής θεραπείας και συγκεκριμένα έχει ολοκληρωθεί η μία εκ των δύο μονάδων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, χωρητικότητας 18 κλινών, ούτως ώστε εάν παραστεί πάλι ανάγκη να είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε. Την ίδια ώρα σε συναγερμό βρίσκεται το Υπουργείο Υγείας, καθώς εξαιτίας του κλεισίματος των αεροδρομίων και της καθήλωσης αρκετών αεροσκάφων σε παγκόσμιο επίπεδο, παρατηρείται έλλειψη στα ραδιοφάρμακα. Τα φάρμακα αυτά εισάγονται από το εξωτερικό, από συγκεκριμένες χώρες όπου τα διαθέτουν και μεταφέρονται από ειδικά αδειοδοτημένες αεροπορικές εταιρείες. Με το κλείσιμο των αεροδρομίων υπάρχει κάποιο πρόβλημα, γίνονται προσπάθειες από το ίδιο το Υπουργείο Υγείας για να αρθούν τα οποιαδήποτε εμπόδια και ευελπιστούμε ότι πολύ πολύ σύντομα θα καταφέρουμε, θα βρεθεί ο τρόπος ώστε αυτά τα ραδιοφάρμακα να έρθουν και στην Κύπρο. Στο μεταξύ, εκτός υπηρεσίας παραμένει ένας σημαντικός αριθμός επαγγελματιών υγείας που ανήκει είτε σε ευπαθείς ομάδες είτε σε επιβεβαιωμένα και ύποπτα περιστατικά κορονοϊού. Με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, ωστόσο, να διαβεβαιώνει πως η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Δείτε σε λίγο.